βγάλε τώρα Πούλμαν Νάπολη τελικό. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Σίγουρα θα πάω με εκδρομή τώρα. Με ποιο πούλμαν θα είμαι δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα είμαι στο πέταλο. Προσφορές πότε δεχόμαστε? Έχω δεχτεί από χθες μετά το μάτς. Τώρα θα σκεφτώ. Πόσο στεναχωρημένος μπορεί να είσαι? Εντάξει, στεναχωρημένος πολύ, γιατί είναι ο πρώτος τελικός. Αλλά θα το χάσω. Μακάρι στη συνέχεια να έρθουν και άλλα δύο παιχνίδια και να βρίσκομαι εκεί. Τι μακάρι, δηλαδή, από ποιον εξαρτάται, από μένα? Από εμάς. Από όλη την ομάδα. Γι' αυτό. Μακάρι. Στη συνέχεια να έχουμε και άλλους τελικούς και να μπορούν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ίσως η πιο δύσκολη δουλειά να έγινε στους ημιτελικούς και έγινε με. Έβαλες το. Ο χεράκι δεν έβαλες, ποδαράκι και κεφαλάκι έβαλες. Δύο γκολ χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ. Ένα εκεί, ένα εδώ. Τα βάλες εσύ, ήταν και όμορφα γκολ. Γενικά, απ' έξω φάνηκαν δύο πολύ σκληρές μάχες. Από μέσα πώς ήταν? Σίγουρα, δύο τέτοια παιχνίδια με δύο τόσο μεγάλες ομάδες στα ημιτελικά είναι λογικό να φαίνονται σαν μάχη. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο δώσαμε εμείς ό,τι είχαμε, γιατί δεν θέλαμε να ξαναμείνουμε εκτός τελικού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί δώσαν και την ψυχή τους σε αυτά τα δύο παιχνίδια και στον κόσμο, που μας βοήθησε πάρα πολύ. Και μακάρι στο τελικό να πάνε όλα καλά και το κύπελλο να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα ρωτάω άνθρωπο που πολύ ξέρω την απάντηση, αλλά είδες πολύ ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό. Πιστεύω ότι με αυτή την πρόκριση δεν χάρηκε μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έχει χάρη όλη η Ελλάδα. Και μακάρι στον τελικό, όπως είπα και πριν, να καταφέρουμε εμείς να φέρουμε το κύπελλο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ζούμε κάθε μέρα μαζί, ξέρει ο ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά. Και ξέρω ότι πέρυσι πέρασες ίσως την πιο δύσκολη στιγμή σου ψυχολογικά. Βρέθηκες απέναντι σε κόσμο που είσαι κομμάτι του. Και δεν σε αφήνω να το πεις εσύ, γιατί μπορεί να θεωρηθεί κάπως. Μέσα σε ένα χρόνο, και παρότι το ξεκίνημά σου ήταν δύσκολο, άλλαξε το κλίμα. Δηλαδή, χθες ήταν τελείως διαφορετικό το κοντράστ. Είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι μόνο τα γκολ που βάζεις, ή είναι και ότι ποτέ δεν αντέδρασες ουσιαστικά σε αυτό που βίωνες? Εντάξει, πέρσι, όπως είπες, στο τέλος, στα play-off ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω περάσει τα τελευταία χρόνια. Την αντίδραση του κόσμου, αλλά αυτό με επηρέασε και στο πρώτο εξάμηνο. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Είμαι πολύ πιεσμένος. Αλλά μέσα από τις εμφανίσεις και σε όλα τα παιχνίδια και την προσπάθεια, πιστεύω αυτό είναι που ο κόσμος γύρισε όλο το κλίμα και μέσα από τα γκολ. Και πιστεύω πως το κλίμα γυρίζει και με τις επιτυχίες της ομάδας. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε πάει στο τελικό και γι' αυτό ίσως το κλίμα έχει γυρίσει. Το ξέρεις βαθιά μέσα σου και εσύ ότι θα έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες για τελικούς, για τίτλους. Νομίζω ότι φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα τέτοιο δρόμο και προσωπικά δεν έχω και την αμφιβολία ότι θα είσαι για πολλά χρόνια εδώ. Για σένα, ας πούμε, ότι η σειρά αυτού του κυπέλου τελείωσε. Τι θα κρατήσεις πιο πολύ στο μυαλό σου μέχρι τον τελικό? Πιστεύω αυτά τα δύο παιχνίδια και μέσα στο Καραϊσκάκι και στην Τούμπα. Ήταν πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δώσαμε τα πάντα. Γιατί όπως είπα και πριν, θέλαμε πάρα πολύ να βρεθούμε στον τελικό. Τα προηγούμενα δύο χρόνια χάσαμε στην ημιτελική φάση, δεν καταφέραμε να πάμε. Και φέτος θέλαμε να δώσουμε με αυτή τη μεγάλη χαρά στον κόσμο να έρθει στην Αθήνα και να πανηγυρίσουμε μαζί την κατάκτηση. Μήπως τα δύσκολα πάνε πιο πολύ σε αυτή την ομάδα? Το έχω πει αρκετές φορές ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, παρουσιάζεσαι διαφορετικά μέσα στο γήπεδο. Και αυτό το έχει δείξει πάρα πολλές φορές ο ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη, αλλά και σε σημαντικά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είσαι 25-26 χρονών και μπορώ να σε πω ότι να σε θεωρήσω από τους πιο έμπειρους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίζεις πάρα πολλά χρόνια, παίζεις από πολύ μικρός. Έγινε κάτι φοβερό ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές? Γιατί αν κάποιος δεν έχει δει τα μάτς και διαβάσει εφημερίδες, καταλαβαίνει ότι μάλλον, ξέρω εγώ, βγάλατε και μαχαίρια, φάγατε τα νεφρά σας ο ένας του άλλου. Έγινε κάτι φοβερό? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έγινε κάτι φοβερό. Το ποδόσφαιρο είναι ένα αντρικό άθλημα και παίζουν σε αυτό άντρες. Τώρα φανήκαμε εμείς πιο πολύ άντρες και το θέλαμε αυτό. Και γι' αυτό ίσως φάνηκε λίγο αυτό αυτή η εικόνα. Ναι, μήπως ο πανηγυρισμός, ας πούμε, που έκανε στο Καραϊσκάκι είναι κάποιος που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ? Δηλαδή, πραγματικά, εντάξει, αυτό δεν είναι δικό σου κομμάτι να απαντήσεις, αλλά
Με αυτούς τους ανθρώπους έχεις πρόβλημα που θα ξαναβρεθείς, εγώ εύχομαι, στην Εθνική? Όχι, κανένα πρόβλημα. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο είμαστε 90 λεπτά αντίπαλοι. Έξω έχουμε τη σχέση που είχαμε και πριν τα παιχνίδια. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή και στην Εθνική θα είμαστε μαζί, θα έχουμε άλλο σκοπό εκεί, όλοι μαζί σαν ομάδα. Αλλά 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο είμαστε αντίπαλοι. Τι σου είπε ο μπαμπάς σου, ο Χρήστος, για όσους δεν τον ξέρουν που είναι πασίγνωστο στην Τούμπα πια, τι σου είπε για την κάρτα? Τίποτα. Άμα τον τρυπούσες, πιστεύω δεν θα έσταζε ούτε στα γόνα αίμα μετά το μάτς καθόλου. Καλή εκδρομή για τον τελικό. Ευχαριστώ.